Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι. Σήμερα όπως βλέπετε είμαστε πάλι στο γκαράζ. Αυτό γιατί, μαντέψτε, έχουμε παραγγείλει τα πράγματα και το μοτέρ του MX-5 όπως σας έχω πει και τα πράγματα δικά μου, δεν έχει έρθει ακόμα τίποτα. Οπότε τι καλύτερη ευκαιρία να κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι περί ποίησης. Στην τελική τώρα που αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός, ναι, είπε εννοώ. Okay. Πάντως τώρα που αρχίζει και φτιάχνει σιγά σιγά ο καιρός, μας ενδιαφέρει όλο και περισσότερο να έχουμε τα μωρά μας στην εντέλεια. Cringe. Ήταν πολύ cringe, όχι, ναι, δεν μ' άρεσε και εμένα, όχι, καθόλου, πολύ κακό. Ξανά. Τώρα πάντως που αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός, θέλουμε να έχουμε όλοι τα αυτοκίνητά μας στην εντέλεια. Οπότε θέλω να πιάσω ένα θεματάκι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιποίηση του αυτοκινήτου. Το οποίο είναι το στέγνωμα. Έχω κάνει βιντεάκια σχετικά με το γυάλισμα, με το πλύσιμο. Τώρα μένει να πιάσουμε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, το στέγνωμα. Το στέγνωμα είναι το α και το ω για το αποτέλεσμα, αλλά και την περιποίηση του χρώματος. Οπότε έχω σκεφτεί έναν νέο και διαφορετικό, ας πούμε, τρόπο για να στεγνώνουμε το αυτοκίνητο με όσο λιγότερη επαφή γίνεται. Πρωτού όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θέλω να σας μιλήσω για το σημερινό χορηγό του βίντεο, την Autodoc. Η Autodoc είναι μια εταιρεία με ανταλλακτικά αυτοκινήτου και μηχανών, με τις καλύτερες δυνατές τιμές, γρήγορη εξυπηρέτηση σε 26 χώρες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα στο e-shop τους μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά για οποιοδήποτε αυτοκίνητο έχετε. Έχουν μια πάρα πολύ εύκολη και εύχρηστη εφαρμογή, την οποία θα σας δείξω και σε λίγο, που με την οποία μπορείτε να παραγγείλετε τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου σας πάρα πολύ γρήγορα. Δείτε πόσο εύκολο και απλό είναι να πάω να κάνουμε μια αγορά από το e-shop τους για το αυτοκίνητό μας. Μπαίνουμε εδώ πέρα πάνω, προσθέτουμε το δικό μας αυτοκίνητο, επιλέγουμε και αποθηκεύουμε το αυτοκίνητό μας, παράδειγμα 206 εδώ πέρα πολύ εύκολα, 1800 turbo. Από τη στιγμή που έχουμε προσθέσει το αυτοκίνητό μας, το έχουμε εδώ πέρα αποθηκευμένο και μπορούμε πολύ γρήγορα να πάμε στις κατηγορίες κάτω, να επιλέξουμε ποια κατηγορία θέλουμε. Παράδειγμα, εγώ θέλω πίσω δίσκους. Πατάμε λοιπόν brake discs, πίσω άξονας. Παρεμπιπτόντως, κοιτάξτε και την τιμή, 27 ευρώ ο δίσκος. Πολύ καλή θα έλεγα. Το βάζουμε στο καλάθι μας και με το PayPal με ένα κουμπί πληρώνουμε και το παίρνουμε. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή για να κατεβάσετε και εσείς την εφαρμογή, να μπείτε στο e-shop τους και να δείτε ανταλλακτικά το δικό σας αυτοκίνητο και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα από μόνοι σας. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν την Autodoc για άλλη μια φορά που στηρίζει το κανάλι. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς να συνεχίσουμε με το unboxing. Για να δούμε λοιπόν τι περιέχει μέσα το κουτί. Εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο προφανώς και δεν θα διαβάσουμε. Και μετά λέμε γιατί χαλάνε. Α, ένα τσαντάκι φαντάζομαι αυτό, άμα θέλουμε μπορεί να γίνει και αναρροφητήρας, πέρα από φυσιτήρας. Θα δούμε τι είναι αυτό. Η λαστιχένια μύτη εδώ πέρα του φυσιτήρα. Ο φυσιτήρας μας. Εδώ έχουμε τη νέα τουρμπίνα για τον Nissan, όπως βλέπετε. Εδώ έχει μάλλον ρυθμιστή στροφών, τι είναι αυτό. Φαίνεται αρκετά ποιοτική κατασκευή, ειδικά για την τιμή του. Είναι δηλαδή στιβαρό, εντάξει, έχει και ένα βάρος πάνω του, δηλαδή αυτό παίζει να είναι και 1,5 κιλό. Ορίστε λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ο φυσιτήρας μας. Και βολεύει πολύ που αυτό εδώ πέρα είναι λαστιχένιο και όχι πλαστικό ή μεταλλικό ή κάτι τέτοιο. Γιατί στη μία στις χίλιες περίπτωση που αυτό εδώ πέρα το πράγμα κατά λάθος ακουμπήσει στο μάξι σας, δεν θα το γρατζουνίσει κιόλας, έτσι. Εν τω μεταξύ, τώρα παρατήρησα ότι στο προηγούμενο πλάνο είχα ξεχάσει το focus κλειστό. Sorry, τέλος πάντων. Η σκανδάλη έχει διάφορα κλικ, δεν είναι on-off. Πιστεύω θα κάνει πολύ καλή δουλειά στο στέγνωμα του αυτοκινήτου, ειδικά αν το αμάξι είναι φρεσκοκαιρωμένο και το νερό από πάνω γλιστράει τέλεια. Σκοπός μου, όπως έχετε καταλάβει, είναι να χρησιμοποιώ όσο λιγότερο γίνεται την πετσέτα, γιατί όπως ξέρετε, λιγότερη επαφή με το αυτοκίνητο, λιγότερες πιθανότητες γρατζουνιών και τα σχετικά. Θέλω να δοκιμάσω και αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, μήπως μπορέσω τα περισσότερα να τα βγάζω με τον αέρα και μετά έτσι μόνο τις λεπτομέρειες με την πετσέτα. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτός ο φυσιτήρας. Επιστρέψαμε από πάνω και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τι μπορεί να κάνει αυτό το εργαλείο. Πάμε λοιπόν να πάρουμε καταρχάς την επέκταση, γιατί όπως σας είπα το καλώδιο είναι αρκετά μικρό. Έχω εδώ πάνω μια επέκταση πρίζας. Ουσιαστικά η αρχή του σωστού πλυσίματος είναι να κουμπάμε το αυτοκίνητο όσο λιγότερο γίνεται. Σκοπός μου λοιπόν με το φυσιτήρα είναι να μηδενίσουμε αυτή τη μεταβλητή, να μην υπάρχει πιθανότητα να γρατζουνίσουμε παραπάνω το αυτοκίνητο και ουσιαστικά η μόνη επαφή που να έχουμε μαζί του να είναι με το σφουγγάρι. Πάμε να το δοκιμάσουμε σε ένα φρεσκοκαιρωμένο αυτοκίνητο. Αν θέλετε να δείτε πώς να κάνετε ένα σωστό καίρωμα, μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα πάνω να δείτε το άλλο βιντεάκι που έχω σχετικά με το καίρωμα. Θα κάνουμε ένα πολύ επιστημονικό τεστ αυτή τη στιγμή. Θα ρίξουμε απλά λίγο νερό στο αυτοκίνητο. Παρμπρίζ, οροφή, καπό, προφυλακτήρες. Και εντάξει, να δούμε τώρα τι μπορούμε να καταφέρουμε με το φυσιτήρα. Κρίμα γιατί είναι καθαρό, αλλά δεν πειράζει, να το λερώσουμε λίγο. Για χάρη της επιστήμης. Ωραία, έστω ότι τώρα έχω πλύνει το αυτοκίνητο. Όπως βλέπετε οι περισσότερες σταγόνες φεύγουν μόνες τους. Να γιατί... Εντάξει, εδώ έχει λύκες, εδώ έχει κάτι. Ναι, εντάξει, κάτι γίνεται εκεί. Αλλά να γιατί είναι καλό να έχουμε ένα φρεσκοκαιρωμένο αυτοκίνητο. Και έχω μια μεγάλη απορία τώρα κι εγώ.
Να δω τι θα γίνει. Πάμε να κάνουμε το πρώτο τεστ. Το λες και καλή δουλειά, ε. Ναι, το λες και άψογη δουλειά. Φίλε, είναι στεγνό. Πέρα από την πλάκα τώρα, δεν περίμενα τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να αντικαταστήσει εντελώς μια πετσέτα με βάση το καπό. Το καπό, παιδιά, είναι στεγνό. Τελείωσε. Φεύγεις τώρα. Απλά, πλάκα, πλάκα. Θέλει λίγη προσοχή να το έχετε και εσείς στο νου σας. Στην παλαντέζα εδώ πέρα τώρα μην. Την έχετε πάνω νερά, στο νερά. Ναι, μην, ναι, αυτό μην την έχετε πάνω στο νερά. Εγώ κάνω αυτό. Κάνουμε τεχνική αυτή εδώ. Κάνουμε αυτό εδώ πέρα και τελειώσαμε. Εντάξει, τώρα το έχουμε ξεκινήσει εντελώς ανάποδα. Πρώτα ξεκινάμε από την οροφή, μετά ξεκινάμε από τα άλλα. Γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όσο ρίχνω αέρα στην οροφή, φεύγουν τα νερά και πηγαίνουν στο καπό και στο παρμπρίζ. Δεν περίμενα να κάνει τέτοια δουλειά. Όντως, και είναι ένας από τους πολύ φθηνούς φυσιτήρες κιόλας, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε. Να τα ρίξω λίγο προς τα πίσω, βέβαια, να μην λερώσουμε πάλι τον παρμπρίζ. Λοιπόν, τελειώσαμε το πρώτο δοκιμαστικό. Εγώ δεν είχα ξαναδοκιμάσει ποτέ να κάνω κάτι με το φυσιτήρα, αλλά. Α πω, αυτό μοιάζει με τουρμπίνα. Πώς θα αλλάξει μια τουρμπίνα στο μέλλον. Δηλαδή τώρα να είναι σαν. Δεν ξέρω. Να σου μια παρότρινση, α πούμε. Αυτό μοιάζει με τουρμπίνα. Εσύ δεν έχει βάλει τουρμπίνα. Δεν περίμενα να κάνει τέτοια δουλειά. Ειδικά σε ένα φρεσκοκαιρωμένο αυτοκίνητο. Παιδιά, το νερό φεύγει καπάκια. Βέβαια, να τα πούμε κι αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο αρνητικό. Το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, η φασαρία. Για να φτάσει να στεγνώσει το αυτοκίνητό σου, θα ξυπνήσει όλη τη γειτονιά. Αλλά, να λέμε και το άλλο, δεν χρειάστηκε καν να χρησιμοποιήσουμε πετσέτα. Τα μόνα σημαδάκια από νερό που μείνανε είναι κάτι τέτοια, που εντάξει, το πιο απλό είναι να κάνουμε ένα πέρασμα με την πετσέτα, να τα σκουπίσουμε κι αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την πετσέτα είναι όταν γίνεται αυτό εδώ. Όταν έχουμε πολύ μεγάλες κοιλίδες έτσι από νερό. Οπότε, αν αυτά τώρα τα περάσουμε μια φορά με την πετσέτα. Η πετσέτα γέμισε. Πρέπει μετά να πάμε να τη στύψουμε, να τη στεγνώσουμε, να. Ενώ τώρα με το φυσιτήρα κάλλιστα μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πάμε. Μία έτσι τα πολύ γρήγορα όπως καταλάβατε και δείτε τι κοιλίδες έχουν μείνει. Αυτές τώρα, άμα τις περάσουμε πάνω με την πετσέτα, η πετσέτα δεν θα βραχεί σχεδόν καθόλου ή αυτά ακόμα και έτσι όπως είναι τα αφήσουμε, δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα άλατα. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία ψυχαίνομαι με το πλήσιμο του αυτοκινήτου. Το στέγνωμα είναι ίσως το χειρότερο για μένα. Ειδικά το καλοκαίρι που πρέπει πρώτον να τα κάνεις γρήγορα γιατί το νερό στεγνώνει κατευθείαν και αφήνει άλατα πάνω μετά. Δεύτερον, αλλάζω 2-3 πετσέτες συνήθως για να κάνω όλο το αυτοκίνητο. Οι οποίες όπως καταλαβαίνετε μετά από καιρό λερώνονται, βρωμίζουν, μπορεί να πέσει κάτω να κολλήσουν πάνω πραγματάκια. Τελική γνώμη λοιπόν για αυτό το φυσιτήρα και οποιονδήποτε άλλο φυσιτήρα είναι ότι παιδιά, άμα σας επιτρέπει το budget σας, προτείνω να αγοράσετε ένα τέτοιο. Βολεύει πάρα πολύ στο στέγνωμα, κάνει το πλήσιμο πολύ πιο εύκολο και ανώδυνο. Αν είναι πρόσφατα καιρωμένο λοιπόν το αυτοκίνητό σας, θα έχετε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όπως είδατε τώρα εδώ. Το νερό φεύγει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για τους λάτρεις της περιποίησης, πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα ήταν καλό και σαν δωράκι για αυτούς που λατρεύουν την περιποίηση του αυτοκινήτου. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είδατε αυτό το βιντεάκι, ελπίζω να σας βοήθησε και θα τα πούμε στο επόμενο.